κρίση πανικού λίγο πριν εμφανιστεί στη σκηνή του J2US έπαθε η ηθοποιός Χριστίνα Παπά. Του J2US επέστρεψε μετά από περίπου ένα μήνα απουσίας με τον Νίκο Κοκλώνη στο τιμόνι της παρουσίασης και ξεκίνησε μάλλον επεισοδιακά. Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Παπά που είναι ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Φρατζή τραγούδησε στο J2US το «Είσαι παιδί μου πειρασμός», αλλά όταν ήρθε η ώρα να ακούσει τα σχόλια των κριτών, αποκάλυψε ότι δεν αισθανόταν καθόλου καλά και ότι είχε περάσει λίγο πριν μια κρίση πανικού. Σχετικά άρθρα, J2US, τεστ κορονοϊού για όλους πριν το γύρισμα, plexiglass μεταξύ των κριτών της Επιτροπής, εικόνες και βίντεο. Media 30.04.2020, 21 και 4, Just the Dio Fus, Τσακωμός Τρίφωνα Σαμαρά Δέσποινας Βανδίτη συνέβη. Ζωή 01.05.2020, 9 και 9, να σας πω κάτι, με έπιασε μια κρίση πανικού και με το ζόρι τώρα αναπνέω. Δεν νιώθω και πολύ καλά σήμερα, με έχει πιάσει μια-δυο μέρες τώρα και με το ζόρι αναπνέω. Θα βάλω τα κλάματα από το άγχος, φοβάμαι μη λιποθυμήσω και κρατιέμαι με το ζόρι, είπε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Παπά. Αυτό φυσικά άγχωσε τον παρουσιαστή αλλά και τους κριτές οι οποίοι προσπαθούσαν να την ηρεμήσουν. Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από το J2US, η Χριστίνα Παπά και ο Κωνσταντίνος Φρατζής έχουν πολύ καλή χημεία μεταξύ τους όμως δεν κατάφεραν να κάνουν πολύ καλή εμφάνιση.